τελικά η οικογένεια Παντελίδη θα εκδίκαζε την Παρασκευή μία έφεση η οποία έχει ασκηθεί από εκείνους. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι η οικογένεια του Παντελή, Παντελίδη Ζήνα μου, έχει καταθέσει μία μήνυση κατά του ιατροδικαστή, του δικαστικού πραγματογνώμονα που ορίστηκε από τον αντιεισαγγελέα εφετών Αθηνών, πάνω στο πόρισμα του οποίου βασίστηκε και η τελευταία απόφαση που έβγαδιξε ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν οδηγός στο συγκεκριμένο τζιπ. Για αυτό το λόγο η οικογένεια ξανανοίγει αυτή την υπόθεση. Βεβαίως, με τη μήνυση αυτή που κατέθεσαν Ζήνα μου, η οικογένεια θέλει να θέσει πολλά ερωτήματα. Τα ερωτήματά της είναι πολλά. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν ακόμη να πιστούν ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν στη θέση του οδηγού. Αυτό που πιστεύουν εκείνοι και που με τις εκθέσεις που έχουν στα δικά τους χέρια δείχνουν ότι στη θέση του οδηγού δεν ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Πάντως, επειδή έχεις ετοιμάσει κάποιες κάρτες που θα τις δούμε καρέ-καρέ και όπου οι τηλεθεατές θα κατανοήσουν για ποιο λόγο η οικογένεια θέλει την έφεση, τη συγκεκριμένη πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Τη μήνυση. Τη μήνυση είναι... Ποιες είναι οι θέσεις και τα ερωτήματα της αίτησης της οικογένειας Παντελή Παντελίδη. Είναι η πρώτη κάρτα λοιπόν που έχεις ετοιμάσει. Να την δούμε σιγά σιγά και να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Παρακαλώ. Η μηχανική της σύγκρουσης του οχήματος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας ιατροδικαστικής έκθεσης. Δεν δόθηκε ουδέ μία απάντηση στο πλαίσιο σκέψεων και συλλογισμών πώς ήταν δυνατόν ο Παντελής Παντελίδης να ήταν οδηγός όταν βρισκόταν σε σχεδόν κατάσταση ημιαναισθησίας. Πώς ήταν δυνατόν να αλλάξουν θέση τα φυσικά πρόσωπα εμπρόστια σειράς, ο οδηγός και ο συνοδηγός, από τη στιγμή που δεν υπήρξε κυβίσθηση ή ανατροπή πλήρης του οχήματος, κάτι το οποίο από πλευράς φυσικής δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον σύμφωνα με τους κανόνες της ορμής και της δυναμικής, η κίνηση των σωμάτων κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εμπρόστια και δεξιά. Πότε μέσα σε 1,3 δευτερόλεπτα πέτυχε να χτυπήσει ο Παντελής Παντελίδης και να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά ερωτήματα, Ρούλα μου. Και επειδή συνομιλήσαμε, Ζήνα, με μέλη της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη, μας είπαν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς η απόφαση του αντιεισαγγελέα βασίστηκε απλώς στην έκθεση αυτού του συγκεκριμένου ιατροδικαστή Ζήνα, ο οποίος έβγαλε μια έκθεση με βάση τα δεδομένα που είχε. Τι θεωρεί η οικογένεια? Ότι δεν έλαβε υπόψη του τους νόμους της φυσικής. Δεν έλαβε υπόψη του την ορμή, τη δυναμική, τη μηχανική. Για το πώς δηλαδή κινήθηκε το αυτοκίνητο και πώς τα σώματα που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο μετακινήθηκαν από θέση σε θέση ή όχι. Σε αυτό το κομμάτι ακριβώς είναι και ο λόγος, Ζήνα μου, για τον οποίο η συγκεκριμένη οικογένεια έχει καταθέσει τη μήνυση κατά του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Και αν θέλεις μπορούμε να δούμε... Αυτό, να δούμε τη δεύτερη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και ουσιαστικά είναι η έκθεση διορισμένου πραγματογνώμονα ιατροδικαστή. Παρακαλώ. Εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης και του γεγονότος ότι οι επιβαίνοντες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, ήταν αναμενόμενο να βρεθούν από τη δεξιά πλευρά του οχήματος. Όταν η σιδερένια Δοκός χτύπησε τον τραγουδιστή, εκείνος βρισκόταν με την πλάτη του στην πόρτα της δεξιάς πλευράς του οχήματος και παράλληλα με αυτή. Η στάση αυτή δεν θα ήταν δυνατή εάν καθόταν στη θέση του συνοδηγού, διότι δεν υπάρχει τρόπος σε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει περιστραφεί γύρω από τον κάθετο άξονά του, όπως το δυστύχημα αυτό, ο δεξιά καθήμενος να στρίψει και να βρεθεί με την πλάτη στη δεξιά πόρτα. Ο δεξιά καθήμενος θα χτυπήσει με το δεξιό του ώμο την πόρτα του συνοδηγού, όπως ακριβώς έκανε η οποία έχει υποστεί απολύτως συμβατά με τα ανωτέρω κάταγμα του άνω άκρου του δεξιού βραχίωνα του οστού. Έχει υποστεί δε μόνο το συγκεκριμένο κάταγμα του δεξιού ώμου, διότι διήνυσε πολύ μικρή διαδρομή, ακριβώς επειδή καθόταν στη δεξιά πλευρά του συνοδηγού. Απήχε δηλαδή από τη δεξιά πόρτα περίπου 20 εκατοστά μόνο. Πολύ κατανοητό νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε και μπαίνουν οι Κύπροι πραγματογνώμονες. Για ποιο λόγο, Ρούλα μου? Ακριβώς, Ζήνα. Η οικογένεια λοιπόν έχει δύο νέους πραγματογνώμονες οι οποίοι με τους νόμους της φυσικής εξηγούν τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα στο συγκεκριμένο μοιραίο όχημα. Να πούμε ότι οι δύο συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν την Παρασκευή και κατέθεσαν στον αρμόδιο αντιεισαγγελέα τις δικές τους απόψεις, ενώ είχε προηγηθεί ένα πόσμα που είχαν στείλει οι ίδιοι εμπειρογνώμονες, 50 σελίδων με δεκάδες σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες από το συγκεκριμένο τζιπ, όπου εξηγούσαν τα λίγα εκατοστά πώς μπορούν μέσα από τους νόμους της φυσικής να μας δείξουν τις θέσεις των ανθρώπων που επιβαίνουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο μοιραίο τζιπ. Βέβαια, Ρούλα μου, να πούμε ότι αυτή η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.
Ακριβώς. Γι' αυτό και με τον τρόπο αυτό. Γιατί πρέπει να πούμε για την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Και στα social media που έχω διαβάσει αυτό το διάστημα, υπάρχει ένα κλίμα προς την Παντελή, γιατί ξαναεπιμένουν εφόσον δίνει. Και ότι παλεύουμε με δαίμονες κι εμείς, να πούμε και τη μία και την άλλη πλευρά. Ακριβώς, Ζήνα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες εσύ εστιάζει. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να δεχθούν και νομικά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο από ό,τι μας είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας, να βασίζεται μία απόφαση μόνο σε έναν ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής δεν γνωρίζει νόμους φυσικής, δεν γνωρίζει τη μηχανική. Πρέπει να είναι συνδυασμός επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων που να μπορούν να δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα κυκλικό. Άρα, ερχόμαστε στο σήμερα